Η επιστήμη επιμένει ότι κάποιε κακέ συνήθειε είναι που ξεχωρίζουν του φωτισμένου από του υπόλοιπου ανθρώπου. Οι συνήθειε αυτέ είναι ενοχλητικέ, κάποτε αειδιαστικέ ή απλώ είναι εκείνε που μπορούν να φέρουν σε αμηχανία του γύρω μα. Στο βίντεο θα δούμε τι 9 πιο κακέ συνήθειε που έχουν οι ιδιοφυεί άνθρωποι. 1. Βρίζουν. Αυτή είναι μια εξαιρετικά αντικοινωνική συνήθεια, που όμω κάτι έχει να πει. Μελετή ισχυρίζεται πω οι άνθρωποι που βρίζουν έχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο, 2. Είναι ακατάστατη. Ερευνητέ του Πανεπιστημίου τη Μινεσότα, μετά από πειράματα σε δύο ομάδε ανθρώπων που έπρεπε να προτείνουν ιδέε για ένα project, διαπίστωσαν ότι η δεύτερη ομάδα υπήρξε πολύ πιο δημιουργική και ενδιαφέρουσα. Οι ερευνητέ επισήμαναν ότι η ακαταστασία βοηθά στη σκέψη, καθώ το μυαλό αντιλαμβάνεται ότι σπάει δεσμά και παραδοσιακέ διαδικασίε. 3. Εκνευρίζονται από ανθρώπου που κάνουν θόρυβο, όταν μασούν ένα 20% του πληθυσμού έχει υψηλή ευαισθησία σε συγκεκριμένου ήχου. Ερευνητέ από το Πανεπιστήμιο του Northwestern διαπίστωσε ότι άτομα που ενοχλούνται από τέτοιου θορύβου σκέφτονται πιο διεξοδικά και ει βάθο. 4. Μιλάνε μόνοι του. Ο εγκέφαλο εργάζεται πιο αποτελεσματικά όταν κάποιο μιλάει στον εαυτό του. Είναι η πιο ειλικρινή και αποτελεσματική συζήτηση που μπορεί να κάνει κάποιο, ενώ εκπαιδεύει τα άτομα στη διαδικασία των ρητορικών αντιπαραθέσεων. 5. Είναι επιρρεπή στον αλκοολισμό. Βάσει αρχείων έρευνα που εκπονήθηκε πριν από λίγα χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιχειρούσε συσχετισμό ανάμεσα στην παιδική νοημοσύνη και την ενήλικη εξάρτηση από το αλκοόλ, προέκυψε ότι παιδιά φαινόμενα εξελίχθηκαν σε συστηματικού πότε. Η εξήγηση που δόθηκε είχε να κάνει τόσο με την κατάθλιψη που βίωσαν στην ενήλικη ζωή, όπω αρκετά παιδιά θαύματα, όσο και με την ψευδέστηση επανάσταση που έκρυβε μια τέτοια συνήθεια έξι αποσπούνται εύκολα από το κινητό του και όσα συμβαίνουν στα social media. Σύμφωνα με άρθρο του Γάιαρντ, καταρρύπτονται οι μύθοι που θέλουν το κινητό να μα αποσπά την προσοχή από οτιδήποτε. Τουλάχιστον, όχι από όλου μα. Στο σωστό περιβάλλον και με τι ενδεδειγμένε τεχνικέ, αυτή η συνήθεια μπορεί να μα κάνει πιο έξυπνου. 7. Ξενυχτάνε σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο τη Μαδρίτη και με δείγμα περισσότερου από χίλιε εφήβου, αποδείχτηκε ότι οι εφιέστεροι ήταν εκείνοι που διάβαζαν αργά το βράδυ, ενώ οι ίδιοι απέδιδαν καλύτερα και στι πρωινέ δοκιμασίε. 8. Αγαπούν τα σεξ toys και ξοδεύουν πολλά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή του. Ερευνητικέ ομάδε από τη Μεγάλη Βρετανία διαπίστωσαν ότι οι φοιτητέ των δύο μεγαλύτερων Βρετανικών Πανεπιστημίων, Oxford και Cambridge, ξόδευαν πολλά σε ερωτικά παιχνίδια σε σχέση με συμφοιτητέ του από άλλα πανεπιστήμια, Είχαν εντοπίσει βέβαια και περιπτώσει φοιτητών από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που είχαν ξοδέψει σε online αγορέ τέτοιων παιχνιδιών, συνολικά 31.461 λίρε. Τέλο, 9. Μουτζουρώνουν. Α μην παίρνουμε ψηφίστα τη συνήθεια μα να μουτζουρώνουμε χαρτιά, πακέτα, τραπέζια την ώρα που μα μιλάνε και κυρίω την ώρα που πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι βαρετό, Βάσει μελέτη που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, όσοι συνηθίζουν να μουτζουρώνουν ή να σκιτσάρουν οτιδήποτε, μένουν συγκεντρωμένοι, αφομοιώνουν νέε ιδέε και συγκρατούν καλύτερα πληροφορίε. Φυσικά, όλε οι παραπάνω μελέτε μπορούν απλώ να λειτουργήσουν και ω πρώτη ω άλοθη. Για να μην στρώσει κάποιο το κρεβάτι του, για να ξενυχτήσει όσο αντέχει ή για να είναι απλό αγενή.